ας αφήσουμε απ' έξω την πολιτική αντιπαράθεση που ο καθένας χρησιμοποιεί τα μηνύματα των απ' έξω κατά πώς τον βολεύει εσωτερικώς. Ναι, εγώ αυτό σωστά. Έχω καταλάβει. Πάρα πολύ σωστά και εγώ το ίδιο. Για να δούμε όμως γυμνή την αλήθεια πώς έχει η κατάσταση στην Ευρωζώνη και πόσο αυτό επηρεάζει και την Ελλάδα. Κοίτα, αυτό που ξέρω είναι ότι η Ευρωζώνη είναι σε ύφεση και εφόσον η ύφεση συνεχίσει η Ευρωζώνη δεν πρόκειται να διατηρηθεί. Αυτό το γνωρίζουν πλέον όλοι, είναι ένα καθαρό γεγονός. Οπότε αν δεν ληφθούν κάποια μέτρα ούτως ώστε να αποφευθεί η ύφεση, η Ευρωζώνη δεν πρόκειται να επιβιώσει. Μάλιστα. Το δεύτερο στοιχείο είναι, όπως είχατε γράψει πριν από 5 μήνες, θέλω να το υπενθυμίσω αυτό, ότι μπορεί να φαίνεται στρατιωτικά η Ρωσία μετά την Κρυμαία, καβάλα στάλογο, αλλά εσείς λέγατε ότι έρχεται, για παράδειγμα, η κατάρρευση του ρουβλίου. Και τα πράγματα δεν θα είναι μόνο σήμαντα και η Ρωσία θα πάθει ζημιά. Τώρα τα δεδομένα το επιβεβαιώνουν. Από ό,τι φαίνεται, οποιαδήποτε χώρα απομονωθεί από το διεθνές περιβάλλον αντιμετωπίζει πολύ μεγάλα προβλήματα, ακόμη και αν είναι σε καλή σχετικά οικονομική κατάσταση. Δηλαδή η Ρωσία ουσιαστικά έχει ελάχιστο δημόσιο χρέος της τάξης του 20%, έχει πλεώνασμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της, πλεώνασμα στον προϋπολογισμό και παρόλα αυτά αντιμετωπίζει προβλήματα. Τα προβλήματα προέρχονται από τη μία πλευρά από τις κυρώσεις, τις οποίες επέβαλε η Δύση, και από ό,τι ακούω οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν να επιβάλλουν ακόμη πιο σωστηρές κυρώσεις, και από την άλλη από την τιμή του πετρελαίου, η οποία μειώνεται συνεχώς. Φαίνεται ότι έχει ξεκινήσει ένας μεγάλος πόλεμος στο πετρέλαιο, ο οποίος δεν ξέρουμε πού θα καταλήξει. Και όλα αυτά τώρα έρχονται και ακουμπούνε πάλι η ιστορία και η μοίρα, ξανατρακάρουν, ναι, πάνω στην Ελλάδα. Σωστά. Λοιπόν, είμαστε σε μια κατάσταση φρενίτιδας γενικώς, με ηφαισιακές εικόνες. Μάλιστα υπάρχουν και αρνητικές προβλέψεις για το 2015 σε όλη την Ευρωζώνη. Και εδώ στην Ελλάδα έχουμε στην ουσία 2 διαφορετικές προσεγγίσεις. Εγώ θέλω να μου πείτε αυστηρά οικονομικά πού βρίσκεται το κέντρο βάρους. Δηλαδή, ακούω από τη μία, από εδώ από το Ηράκλειο, θα παίζουμε λίρα στις αγορές και θα χορεύουν. Το ακούσαμε όλοι. Ναι, με τη χρεοκοπία. Ακούω και από την άλλη όμως, έτσι, ότι αν ανοίξουμε το στόμα μας, μαύρο φίδι που μας έφαγε. Πού βρίσκεται τώρα η ουσία? Το θέμα ότι αν ανοίξουμε, το θέμα ότι οι αγορές θα χορεύουν στη μουσική που εμείς θα παίζουμε, μου φαίνεται λίγο αστείο. Είναι σαν να χρωστάει κανείς στην τράπεζα. Ποσά με τα οποία η τράπεζα μπορεί να τα απεξέλθει και να νομίζει ότι μπορεί να κάνει ό,τι θέλει με την τράπεζα. Δεν είναι, είναι αστείο. Όπως ξέρετε, όταν χρωστάει κανείς λίγα, τότε το πρόβλημα το έχει ο ίδιος. Όταν χρωστάει πολλά, τότε το πρόβλημα το έχει η τράπεζα. Εμείς χρωστάμε σχετικά λίγα, σαν απόλυτο μέγεθος, έτσι. Οπότε σίγουρα εμείς είμαστε αυτοί που έχουμε το πρόβλημα. Μάλιστα. Τώρα, από την άλλη, το κυβερνητικό μπλοκ τα λέει ανάποδα. Λέει δηλαδή ότι αν δεν έχουμε εκλογή Προέδρου και οδηγηθούμε σε εκλογές, τότε έχουμε πιστωτικό γεγονός. Το είπε σήμερα η κυρία Βούλτεψη. Είναι πάρα πολύ πιθανό να συμβούν. Μπορούν να συμβούν τα πάντα αυτή την εποχή, γιατί το θέμα είναι οι πρόωρες εκλογές. Αν είχαμε κανονικές εκλογές, δεν θα υπήρχε κανένα θέμα. Δεν νομίζω ότι έχει η Ευρωζώνη πρόβλημα αν θα εκλεγεί η σημερινή κυβέρνηση ή η αξιωματική αντιπολίτευση. Το πρόβλημά της είναι ότι πηγαίνουμε σε πρόωρες εκλογές όταν η οικονομία μας δεν επιτρέπει τέτοιου είδους αποφάσεις. Άρα πού βρίσκεται η αλήθεια, κύριε Βιλιάρδο? Η αλήθεια βρίσκεται στο ότι το πρόγραμμα στην Ελλάδα έχει αποτύχει, αναζητούνται λύσεις, οι λύσεις δεν υπάρχουν, οπότε κανείς βρίσκεται σε ένα κενό. Δηλαδή, η ουσιαστική λύση την οποία θα είχε ανάγκη η Ελλάδα και η οποία θα ήταν εφικτή, θα μπορούσε δηλαδή να τα καταφέρει, θα ήταν η επιμήκυση του χρόνου αποπληρωμής, τα χαμηλά επιτόκια και κάποια αναπτυξιακά μέτρα, ούτως ώστε να μπορέσει να επανέλθει η οικονομία ξανά σε μια ανωδική πορεία. Εφόσον όμως συνεχίζει η Τρόικα να απαιτεί από εμάς μείωση των μισθών, μείωση των συντάξεων και αύξηση των φόρων, βλέπει κανείς ότι δεν υπάρχει καμία προοπτική για το μέλλον. Εφόσον λοιπόν δεν υπάρχει προοπτική, αναρωτείται κανείς γιατί θα πρέπει να χρεοκοπήσουμε μεθαύριο και να μην χρεοκοπήσουμε σήμερα. Όταν μεθαύριο θα έχει αφαιρεθεί από εμάς όλη η δημόσια και ιδιωτική περιουσία, οπότε θα είμαστε σε πολύ πιο άσχημη κατάσταση. Φυσικά η χρεοκοπία είναι κάτι πολύ επώδυνο και δεν θα έπρεπε να την εύχεται κανείς, αλλά τι να κάνει όταν δεν υπάρχουν άλλες λύσεις.
Πιστεύετε ότι αυτό θα μπορούσε να λειτουργήσει δυνητικά ως εκβιασμός εντός εισαγωγικών προς τους έξω? Όχι, δεν το θεωρώ σαν εκβιασμό. Το θεωρώ σαν ένα αναφέρον δικαίωμα μέσα στα πλαίσια του καπιταλισμού. Όταν μια χώρα, όπως και μια επιχείρηση, δεν μπορεί να τα απεξέλθει, πρέπει να βρεθεί μια λύση. Και όπως καταλαβαίνετε, μια επιχείρηση μπορεί να κλείσει, ενώ μια χώρα δεν μπορεί να κλείσει. Άρα πρέπει να βρεθεί μια λύση η οποία να λειτουργεί. Και όχι αυτή την οποία έχουμε σήμερα, η οποία σίγουρα δεν λειτουργεί. Δεν μου λέτε, ισχύει ότι το 85% περίπου του χρέους αφορά τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής, της Ευρωζώνης? Ναι, βεβαίως. Και αυτό είναι το πρόβλημά μας. Όταν το χρέος μας αφορούσε τις αγορές τους, το κογλίβος όπως θα λέγαμε κατά κάποιο τρόπο, τότε θα μπορούσαμε να πάρουμε πολύ πιο εύκολα μέτρα. Όταν όμως το χρέος μας αφορά τα κράτη, κατά 85% περίπου όπως λέτε, γύρω στα 35 δις δηλαδή είναι στις αγορές, και μάλιστα σε αγγλικό δίκαιο, τότε οι λύσεις που έχουμε είναι πολύ περιορισμένες. Μήπως όμως από αυτό το χρέος το 85% το maximum είναι σε Γερμανία, Γαλλία και Ιταλία? Όχι, είναι αναλογικά κατανεμμένο σε διάφορες χώρες ανάλογα με την ισχύ της οικονομίας τους. Έτσι, ανάλογα με το πόσο συμμετέχουν στο ευρωπαϊκό ΑΕΠ. Σίγουρα το περισσότερο το έχει η Γερμανία και η Γαλλία, αφού έχουν μεγαλύτερες οικονομίες, αλλά ακολουθεί η Ιταλία, η Ισπανία και όλες οι υπόλοιπες χώρες. Όλες αυτές ξέρετε ότι δανείζονται με υψηλότερα επιτόκια, εκτός από τη Γερμανία και ίσως και τη Γαλλία μέχρι στιγμής. Δανείζονται με υψηλότερα επιτόκια και μας δανείζουν με σχετικά χαμηλά επιτόκια. Από την Ευρώπη το επιτόκιο μας είναι γύρω στο 0,85. Μέσον όρο έχουμε 2%, άρα έχουμε ένα καλό επιτόκιο. Οπότε αυτό το οποίο εγώ έχω βρει ότι συμφωνούν, το μόνο που έχω βρει ότι συμφωνούν, κύριε Βιλιάρδο, ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Τσίπρας, είναι αυτό το μαξιλαράκι των 11 δις του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας να πάει για την περαιτέρω απομείωση του χρέους. Και εγώ με αυτά που μου λέτε βλέπω ότι αυτό είναι μια λάθος επιλογή στην οποία συμφωνούν και οι δύο. Νομίζω ότι το θέμα της Ελλάδας πλέον δεν είναι το χρέος. Το θέμα της Ελλάδας είναι η ανεργία, η οποία είναι σε πάρα πολύ υψηλά επίπεδα, σχεδόν σε μη βιώσιμα επίπεδα. Είναι η χρεοκοπία των χιλιάδων επιχειρήσεων. Είναι η καταστροφή του παραγωγικού ιστού της χώρας. Όλα αυτά τα οποία πλέον έχουν απομακρύνει από το να είναι το πρόβλημά μας το δημόσιο χρέος. Αν δεν βρεθεί λύση σε αυτά τα προβλήματα, τότε όσο και να είναι το χρέος, πάλι στην ίδια κατάσταση θα βρεθούμε. Μάλιστα. Αντί επιλόγου θα ήθελα να σας ρωτήσω, ένας οικονομολόγος πρέπει να έχει και μια πολιτική, κατά τη γνώμη μου, πρόταση. Ποια είναι η επιλογή που θα μας βγάλει από το αδιέξοδο που βλέπετε ότι δημιουργείται οικονομικά? Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή αυτό που θα ήταν καλύτερο για την Ελλάδα θα ήταν η συνεργασία των δύο κομμάτων πάνω σε κάποια βασικά πλαίσια λειτουργίας, πάνω σε κάποια βασικά θέματα που αφορούν την Ελλάδα. Όπως για παράδειγμα τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργήσουμε παρακάτω, το πώς θα συμπεριφερθούμε το δημόσιο χρέος, το πώς θα μπορέσουμε να έχουμε ανάπτυξη στην οικονομία. Όλα τα υπόλοιπα νομίζω ότι δεν μας οδηγούν σε καλό δρόμο. Να έχω καμία τοποθέτηση απέναντι του ενός. Ναι. Βρίσκεται ότι μπορεί να υπάρξει τέτοιο κοινό πεδίο αυτή τη στιγμή? Νομίζω ότι θα έπρεπε, ότι είναι υποχρεωτικό να υπάρξει. Όταν χώρες όπως η Γερμανία καταφέρνουν τα δύο μεγαλύτερα τους κόμματα να συνεργάζονται πάνω σε ένα κοινό στόχο, δεν βλέπω χώρες οι οποίες έχουν πρόβλημα όπως η Ελλάδα να μην μπορούν να πετύχουν τουλάχιστον το ίδιο. Άρα για σας ηχεί θετικά το ενδεχόμενο ύπαρξης μιας κυβέρνησης, ας το πούμε, ειδικού σκοπού? Δεν ξέρω τι ονομασία της βάλουμε. Αλλά οτιδήποτε. Νομίζω ότι δεν έχουμε άλλη δυνατότητα. Δεν είναι αν το βλέπει κανείς θετικά ή όχι. Είναι, νομίζω, η μοναδική μας δυνατότητα. Είτε το ένα κόμμα είτε το άλλο δεν μπορεί να ανταπεξέλθει με τα προβλήματα που έχει η Ελλάδα σήμερα. Δηλαδή, κατά τη γνώμη σας, δεν ισχύει ούτε αυτό που λέει η κυβέρνηση με εκλογή προέδρου συνεχίζεται η ζωή, ούτε αυτό που λέει η εξωματική αντιπολίτευση με αλλαγή κυβέρνησης. Ναι. Όσο οι ξένες αγορές έχουν αυτή την ασάφεια σχετικά με την πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα, τόσο το πρόβλημά μας θα διαιωνίζεται και δεν θα λύνεται. Ξέρετε ότι έχουμε βρεθεί σε μια πολύ δύσκολη θέση, επειδή το κάθε πρόγραμμα που εφαρμόζεται σε μια χώρα πρέπει να είναι σε τρία στάδια. Στο πρώτο στάδιο μπαίνουν όλα τα μέτρα, όλα μαζί τα μέτρα. Στο δεύτερο στάδιο οριμάζουν τα μέτρα και στο τρίτο αποδίδουν. Εμείς περάσαμε τα τρία χρόνια, είμαστε στο τέταρτο και η κατάσταση συνεχίζεται. Οπότε πρέπει να ληφθούν τελείως διαφορετικά μέτρα με τελείως διαφορετικές προϋποθέσεις. Άρα, κύριε Βιλιαρδό, για τους έξω, ούτε η αλλαγή κυβέρνησης λέει κάτι, ούτε η παράταση, όπως ακούω από την άλλη πλευρά, 6-7 μήνες και μετά εκλογές λέει κάτι. Όχι, δεν λέει απολύτως τίποτα. Απλά διαιωνίζει την αβεβαιότητα όλων των ξένων. Μιλώντας με συναδέλφους μου στη Γερμανία, οι οποίοι έχουν και αυτοί το ίδιο, ασχολούνται και αυτοί με το ίδιο θέμα, αυτά ακριβώς ακούω.